Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Τετάρτη 25 του Σεπτέμβρη 2024 και αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, όπως τις κατέγραψε η Θεσσαλία τηλεόραση. Εντολή στους Υπουργούς Εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσον υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης έδωσαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη χθεσινή του συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κάνοντας μια αποτίμηση της συνάντησης, ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε πως επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα και η καλή συνεργασία. Επισκόπηση της προόδου στον πολιτικό διάλογο και στη θετική ατζέντα έκαναν στη χθεσινή συνάντησή του στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία στο μεταστευτικό για την εξάρτηση των δικτύων των διακινητών που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, ανέθεσαν στους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών να αρχίσουν την προετοιμασία για τη σύγκληση του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιανουάριο του 2025. Για το Κυπριακό, η ελληνική πλευρά επανέλαβε τις πάγιες θέσεις Αθήνας και Λευκωσίας και επεσήμανε την ανάγκη επανέναρξης του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, θα υπάρξει εντατικοποίηση συνεργασίας με πρώτο βήμα την προσεχή συνάντηση των Υπουργών Μετανάστευσης Ελλάδας και Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας μια αποτίμηση συνάντησης, ανέφερε πως επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα και η καλή συνεργασία. Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και πρωτίστως επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία, η οποία υπάρχει σε σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. It's very important to have open channels of communication. To wherever we disagree, and we do disagree on issues such as the delimitation of maritime zones, to do so by first of all agreeing that the issue can only be resolved with reference to international work together on issues such as migration. And we have made progress in terms of addressing this problem. What we want, Christian, is we want the boats to be stopped before they enter the water. And in order to do that, we need, of course, the cooperation of the Turkish authorities. And I'd say we've made progress over the past year in establishing better channels of communication, because migration is a huge issue, and we don't want to leave it up to the smugglers to decide who enters the European Union or to put innocent lives at risk. Την ενοχή δύο από τους 10 κατηγορούμενους για το πλημέλημα της πλημμύρας από αμέλεια διαπαραλήψεως από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο και την αθώωση και των 10 κατηγορούμενων για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια διαπαραλήψεως, άπαξ και κατά συρροή. Πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στο τριμελές εφετείο Λάρισας στο πλαίσιο της δίκης για τον Ιαννό. Την ενοχή του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κωνσταντίνου Νούσιου και του Προϊσταμένου Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας στην Καρδίτσα Δημήτρη Κουτρουμάνου για τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ιαννό στο Σεπτέμβριο του 2020, ζήτησε ο εισαγγελέας στο τριμελές εφετείο πλημμυλημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση. Η πρόταση αφορά την ενοχή για το αδίκημα της πλημμύρας από αμέλεια διαπαραλήψεως, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια διαπαραλήψεως, άπαξ και κατά συρροή σε βαθμό πλημμυλήματος. Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα, οι δύο αυτοί κατηγορούμενοι θεωρούνται ένοχοι, καθώς μολονότι το φαινόμενο δεν μπορούσε να αποφευχθεί, με ενέργειές τους μπορούσαν να μετριαστούν οι συνέπειες. Κατά τον εισαγγελέα, πάντως δεν προκύπτουν ευθύνες για τους τρεις θανάτους κατά τη διάρκεια του Ιαννού. Ο εισαγγελέας πρότεινε τέλος να κριθούν αθώοι ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο Δήμος Λαρισαίων δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται για μηνύσεις σε ανθρώπους που δεν έχουν κατεδαφίσει στα σπίτια τους από τον σεισμό ή τις πλημμύρες, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λαρισαίων Αθανάσιος Μαμάκος. Μετά και το θέμα που προέκυψε με σεισμοπαθείς στο Κουτσόχερο, τα σπίτια των οποίων έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα και βρίσκονται αντιμέτωποι με τον νόμο, αν δεν προχωρήσουν στην κατεδάφισή τους. Ο κύριος Μαμάκος πρόσθεσε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και κατάθεσης των απαιτούμενων εγγράφων για την διεκδίκηση κονδυλίου 200.000 ευρώ για κατεδαφίσεις στις πληγήσεις περιοχές. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη αναμένεται να βρεθούν σεισμόπληκτοι σε χωριά του Δήμου Λαρισαίων επειδή δεν έχουν γκρεμίσει τα σπίτια τους που χτυπήθηκαν από το σεισμό του 2020 και κρίθηκαν ετοιμόρροπα και επικίνδυνα σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών. Πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους και αναγκάστηκαν να ζητήσουν αλλού στέγη ή και να στήσουν ένα νέο νοικοκυριό σε κοντέινερ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Δήμος Λαρισαίων δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται για μηνύσεις για ανθρώπους που δεν έχουν κατεδαφίσει τα ακίνητά τους, τα σπίτια τους, τα οποία επλήγησαν από το σεισμό και τις πλημμύρες.
Η καταγραφή των κτισμάτων αυτών έχει γίνει από τη ΔΑΕΦ, η οποία κοινοποιεί το πόρισμα του ελέγχου της στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο Δήμος, ο οποίος έχει την πληροφόρηση αυτή από τα έγγραφα της ΔΑΕΦ. Δεν έχει προχωρήσει λοιπόν η πολυοδομία του Δήμου Λαρισαίων στις αυτοψίες αυτές. Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος υποστήριξε ότι έχουν κατατεθεί αιτήσεις για τα κονδύλια και ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Το προηγούμενο διάστημα γίναν κατεδαφίσεις, από ό,τι έχω ενημερωθεί, 6 τον αριθμό στην περιοχή του Κοζοκέρου. Έχουν μείνει κάποια κίνητα εκεί, τα οποία δεν κατεδαφίστηκαν. Η ίδια κατάσταση υπάρχει όμως και στα υπόλοιπα χωριά του Δήμου Λαρισαίων, τα οποία επλήγησαν και από το σεισμό και από τις πλημμύρες όμως τις περσινές, που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Ως Δήμος Λαρισαίων έχουμε ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο την χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε σε κατεδαφίσεις επικίνδυνων και τιμόρροπων κτισμάτων. Ο κύριος Μαμάκος διευκρίνησε πως ο Δήμος Λαρισαίων δεν έχει καμία σχέση με μηνύσεις κατά πληγέ των πολιτών. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι προημερών βγήκε πρόσκληση ύψους 200.000 ευρώ για κατεδαφίσεις σε τιμόρροπων και επικίνδυνων κτισμάτων στο Δήμο Λαρισαίων. Μόλις ολοκληρωθούν διαδικασίες και εκταμιευτούν τα χρήματα, τότε θα προχωρήσουν οι παρεμβάσεις. Πριν λίγες ημέρες βγήκε πρόσκληση για ποσό 200.000 ευρώ για το Δήμο Λαρισαίων για κατεδαφίσεις σε τιμόρροπων και επικίνδυνων κτισμάτων. Είμαστε στη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για να εγκριθεί η όλη διαδικασία και να γίνει εκταμείευση των χρημάτων. Μόλις γίνει αυτό, κατόπιν ιεράρχησης που θα κάνει η υπηρεσία για τα κίνητα τα οποία θα πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις, θα προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό. Ανέβηκαν οι τόνοι στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου με αφορμή τη συζήτηση για τα παρελθόντα δάνεια και ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου. Ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας, κ. Νίκος Παπαπέτρος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή, λέγοντας πως η εικόνα, η οικονομική του Δήμου, κάθε άλλο παρά ικανοποιητική δεν είναι. Αναλυτική ενημέρωση για το κόστος και την άδεια μετατροπής του εκθεσιακού κέντρου του Δήμου Βόλου σε συνεδριακό, που χρησιμοποιείται και ως κέντρο διασκέδασης για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου, ζήτησαν με ερώτησή τους προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Σύμβουλη της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο. Μεταξύ άλλων, ζήτησαν να ενημερωθούν αν έχει χορηγηθεί άδεια για τη λειτουργία του χώρου ως νυχτερινού κέντρου και την κατανάλωση ποτών, όπως επίσης αν έχει ανακληθεί η απόφαση περί δωρεάν χρήση του ακινήτου από ΆΜΚΕ με υπεύθυνο τον παρετηθέντα Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Λούλη. Εν τω μεταξύ, η διαθεσία ένιωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας του Δήμου Βόλου, Απόστολος Νάσιος, λίγα λεπτά πριν την έναρξη συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Απόστολος Νάσιος λιποθύμησε και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Βόλου. Στο στόχαστρο των αγροτών του Πηλίου βρίσκεται η διοίκηση του ΕΛΓΑ για την άρνησή του να αποζημιώσει τις ζημιές που έχουν υποστεί η παραγωγή μήλων και καστάνων λόγω ισχυρών ανέμων, με την αιτιολογία ότι ήταν έντασης 6 και όχι 8 μποφόρ. Η πλειονότητα των παραγωγών δηλώνει απογοητευμένη και αυτή η δυσφορία αναμένεται να εκφραστεί στο κυβερνητικό κλιμάκιο που αναμένεται την Παρασκευή στην πόλη της Λάρισας. Στα κεραμίδια βρίσκονται οι αγρότες με τον ΕΛΓΑ να έχει καταστεί κόκκινο πανί, καθώς ζημιές στις καλλιέργειες δεν αποζημιώνται και η παραγωγή μένουν με άδεια χέρια. Τα τελευταία κρούσματα που έχουν ξεσηκώσει ειδικά τους αγρότες του Πηλίου αφορούν στην άρνηση του ΕΛΓΑ να αποζημιώσει τις ζημιές που έχουν υποστεί παραγωγή μήλων και καστάνων λόγω ισχυρών ανέμων, με την αιτιολογία ότι ήταν έντασης 6 και όχι 8 μποφόρ. Στο στόχαστρο των διαμαρτυρόμενων αγροτών βρίσκεται κυρίως η διοίκηση του ΕΛΓΑ, η οποία είχε όλο το χρόνο αλλά και τα κονδύλια να καταβάλει εγκαίρως, μα πάνω απ' όλα δίκαια τις αποζημιώσεις στους πλημμυρόπληκτους αγρότες. Ωστόσο, η πλειονότητα των παραγωγών δηλώνει απογοητευμένη και αυτή η δυσφορία αναμένεται να εκφραστεί στο κυβερνητικό κλιμάκιο που αναμένεται την Παρασκευή στη Λάρισα. Οι παραγωγοί του Πηλίου θα διεκδικήσουν απαντήσεις σε δύο κέρια ζητήματα. Για ποιο λόγο ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει ζημιές που υπέστη η φετινή παραγωγή τους και πότε θα εισπράξουν εξόφληση αποζημίωσης των πλημμυρών που μετατίθεται από μήνα σε μήνα δίχως σαφές χρονοδιάγραμμα. Την τελευταία ανεμοθύελα που έπληξε την περιοχή του Δήμου Ζαγοράς Μορεσίου και χτύπησε τις καλλιέργειες μήλων και κάστανων, έρχεται για μία ακόμη φορά εμπόδιο ο αναχρονιστικός και άδικος κανονισμός του ΕΛΓΑ, μας αφήνει εκτός αποζημίωσης, αφήνει δεκάδες συναδέλφους που πάθανε ζημιά γιατί ο αέρας ήταν κατά τόπος, ο μετεωρολογικός σταθμός δεν είδε 8 μποφόρ, είδε 6,5. Βέβαια, εκεί που ήταν ο μετεωρολογικός σταθμός μπορεί να μην είχε έντονους αέριδες, γιατί όπως είπαμε ήταν κατά τόπος, έχει χτυπήσει περιοχές. Αλλά οι συνάδελφοι αγρότες είναι το σημαντικότερο, ότι μένουν εξεκρέμαστοι, αυτό πρέπει να υποθεί και να τονιστεί. Είναι δεκάδες οικογένειες που πραγματικά θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης, άμα δεν πάρθει η κυβερνητική απόφαση να ενταχθούν και να ξεκινήσουν οι αιτήσεις αποζημίωσης για την ανεμοθύελα.
θα μείνουν εξεκρέμαστοι και θα έχουν πρόβλημα βιοποριστικό. Τώρα, χθεσινή συζήτηση που είχαμε σε μια εκπομπή και με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν μας έδωσε απάντηση ούτε δέσμευση στο πρόβλημα. Εμείς, σαν Αγροτικοί Σύλλογοι Πηλίου, γιατί όπως είπαμε έχουμε πολλές ζημιές, έχουμε ανελειμμένες υποχρεώσεις και με το Υπουργείο, με τις αποζημιώσεις τις περσινές ακόμα, του Ντάνιελ και του Ηλίας, που είχαμε χάσει παραγωγές. Υπάρχουν συνάδελφοι με την εξόφληση πληρωμής που πήραν 10 ευρώ το στρέμμα και δίπλα ακριβώς άλλος συνάδελφος να έχει πάρει 600 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια αδικία εσκεμμένη, κατά τη γνώμη μας, από μεριάς κυβέρνησης και κεντρικής διοίκησης του ΕΛΓΑ. Εμείς διεκδικούμε, όπως διεκδικούσαμε από την πρώτη στιγμή του Ντάνιελ του 2023, να αποζημιωθούν μήλα κάστανα 1.000 ευρώ ένα στρέμμα, δίκαιο για όλους τους συναδέλφους που χτυπηθήκαν. Και θα συμμετέχουμε στην κινητοποίηση την Παρασκευή, γιατί ετοιμάζουν φιέστα Υπουργικό Συμβούλιο Γραμματείς και Φαρισαίοι. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα ζητήσουμε συνάντηση και να τοποθετηθούμε, αλλά θα έχουμε και μία αντιπροσωπεία μας να φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το νέο μέτρο για πληρωμές με κάρτα POS στα ταξί δείχνει να έχει μπλοκάρει, καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί αρνούνται να κολλήσουν τα ειδικά αυτοκόλλητα σήματα που ενημερώνουν σχετικά το κοινό, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους. Η προθεσμία που δόθηκε στους οδηγούς είναι 5 εβδομάδες. Ενώ όσοι ιδιοκτήτες ταξί αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του νόμου, τότε προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 1.000 ευρώ ανά παράβαση. Το μεγάλο μέγεθος των ειδικών αυτοκόλλητων σημάτων που είναι υποχρεωμένοι να βάλουν στα ταξί για να ενημερώνονται οι επιβάτες ότι γίνονται αποδεκτές οι πληρωμές με κάρτες, επικαλούνται οι ταξιτζίδες για να μην παραλάβουν τα σήματα και να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου. Οποιοδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει POS εξυπηρετείται κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και χωρίς το μαγικό αυτοκόλλητο του Υπουργού που φέρνει λεφτά στο Υπουργείο. Η τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου σήματος στο τζάμι της πίσω δεξιά πόρτα σε κάθε ταξί για τη δυνατότητα πληρωμής με κάρτα ανακοινώθηκε στις 31 Ιουλίου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά την ψήφιση σχετικής διάταξης νόμου. Είναι ένα μεγάλο αυτοκόλλητο το οποίο ο Υπουργός θέλει να το κολλήσουμε στη μέση από το πίσω δεξί παράθυρο. Η θέση αυτή είναι απαράδεκτη και οδικά, γιατί περιορίζει πάρα πολύ την ορατότητα του οδηγού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί να στρίψει ο οδηγός αριστερά από δρόμο που βγαίνει λοξός αριστερά σε κεντρικό, δεν έχει καμία ορατότητα γιατί χρησιμοποιεί μόνο το πίσω παράθυρο, θα προκληθούν ατυχήματα εξαιτίας αυτού του αυτοκόλλητου, σύν το ότι είναι αντισυντικό για τον πελάτη, βέβαια αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό. Όσοι ιδιοκτήτες ταξί αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του νόμου, τότε προβλέπεται η επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ ανά παράβαση. Για το θέμα μίλησε στη Θεσσαλία Τηλεόραση ο πρόεδρος συνεταιρισμού ραδιοταξί Λάρσας My Taxi, Νίκος Πιπερίδης. Δεν είμαστε αντίθετοι στο να βάλουμε τη σήμανση, δεν είμαστε αντίθετοι στα POS όπως αφήνουν να φανεί κάποιες φορές εντέχνως κάποιοι κύκλοι. Αυτό που λέμε είναι ότι όπως ένα μαγαζί 200 τετραγωνικά έχει ένα αυτοκόλλητο 5 πόντους στην πόρτα, 10 πόντους, μπορούμε και εμείς να βάλουμε το ίδιο στο πίσω παμπρίζ του αυτοκινήτου, όχι στο πίσω παμπρίζ, συγγνώμη, στο πίσω τριγωνάκι της πόρτας του αυτοκινήτου, έτσι ώστε να είναι ορατό στον πελάτη, να μην εμποδίζει κανέναν και να μην υπάρξουν προβλήματα. Όπως ο Υπουργός λέει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και έχει δίκιο, εγώ θα πρέπει να του απαντήσω ότι θα πρέπει να σκεφτεί ο Υπουργός και να θυμηθεί ότι κανείς δεν πρέπει να είναι και υπεράνω της λογικής. Για ένα ειδικό πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου για πολίτες ηλικίας από 50 έως 69 ετών, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Μαγνησίας, Κώστας Ματσιόλης. Ο κύριος Ματσιόλης επεσήμανε πως πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν οι φαρμακοποιοί και πρόκειται να βοηθήσει τους πολίτες. Τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αυτοδιάγνωση για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και μάλιστα δωρεάν, αποκτούν το προσεχές διάστημα οι πολίτες ηλικίες από 50 έως και 69 ετών, τόσο στη Μαγνησία όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Μαγνησίας Κώστας Ματσιόλης έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που συμμετέχουν οι φαρμακοποιοί, η οποία πρόκειται να βοηθήσει τους πολίτες. Πρόκειται για ένα ειδικό πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου για πολίτες ηλικίες από 50 έως και 69 ετών και αφορά φαρμακοποιούς οι οποίοι έχουν υπογράψει σύμβαση. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για τα διαθέσιμα φαρμακεία που πραγματοποιούν προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις. Εδώ και μερικές εβδομάδες έχει υπογραφεί
μία συμφωνία της ΙΔΙΚΑ και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σχετικά με την διενέργεια των τεστ για την διάγνωση του καρκίνου του παχαίου εντέρου μέσω των φαρμακείων. Αυτή η πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία, είναι πανευρωπαϊκή. Γίνεται και ανάλογες πρωτοβουλίες αυτού της περίπτωσης και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ειδικά γνωρίζοντας τα φαρμακεία που συμμετέχουν σε αυτήν ακριβώς την διαδικασία, ενημερώνει τους πολίτες της ηλικίας άνω των 60 έως και 70 ότι όποιος το επιθυμεί μπορεί να περάσει στα συγκεκριμένα φαρμακεία να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία δωρεάν. Πηγαίνει λοιπόν ο πολίτης, αυτό το παίρνει με ένα SMS γραπτό, έτσι, ο πολίτης λοιπόν επιλέγει το φαρμακείο το οποίο επιθυμεί και ο συνάδελφος δίνει το kit του self-test στον πολίτη. Αυτό λοιπόν ο πολίτης το μπορεί να το κάνει με την άνεσή του στο σπίτι. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα το πηγαίνει στο φαρμακείο για την ανάγνωσή του και για την καταχώρησή του σε ειδική πλατφόρμα. Στην περίπτωση που είναι αρνητικό, η όλη διαδικασία σταματάει εκεί. Στην περίπτωση που είναι θετικό για τον πολίτη, το αποτέλεσμα, εκεί ο συνάδελφος τον παραπέμπει να επιλέξει μέσω ενός εντύπου που του δίνει στους ιατρούς γαστρεολόγους της περιοχής του που είναι, που μπορεί και να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Εγκαινιάζεται το Σάββατο στη Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας, Μουσείο Γάμα Γιώτα Κατσίγρα, η έκθεση αφιέρωμα του διεθνώς καταξιωμένου γλύπτη φιλόλαου, που κατάγεται από τη Λάρισα και έζησε και δραστηριοποιήθηκε καλλιτεχνικά στη Γαλλία. Πρόκειται για μια έκθεση παραγωγή της Δημοτικής Πινακοθήκης σε επιμέλεια του κ. Ανδρέα Γιαννούτσου, πρώην Προέδρου του Οικαστικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας, που αποτελεί επιτομή της έκφρασης και δημιουργίας του φιλόλαου. Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Ειρήνης Κατσίγρα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας θα εγκαινιαστεί η έκθεση αφιέρωμα του διεθνώς καταξιωμένου γλύπτη φιλόλαου που κατάγεται από τη Λάρισα και έζησε και δραστηριοποιήθηκε καλλιτεχνικά στη Γαλλία. Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου εγκαινιάζουμε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις, πανελλαδικά και όχι μόνο, αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και τις δημιουργίες του διεθνώς καταξιωμένου λαρισαίου γλύπτη του φιλόλαου. Ο μοναδικός τρόπος που τα έργα του σπουδαίου αυτού δημιουργού συνομιλούν με το αστικό περιβάλλον και τον δημόσιο χώρο, αλλά και οι μικρότερες κλίμακες δημιουργίες του αποκαλύπτουν την πολύπλευρη προσωπικότητα ενός κορυφαίου, διεθνώς διακεκριμένου γλύπτη της Διασποράς, συμπολίτη μας και πολίτη του κόσμου. Πρόκειται για μια έκθεση παραγωγή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας που αποτελεί επιτομή της έκφρασης και δημιουργίας του φιλόλαου. Να αποτελέσει η έκθεση αυτή αφορμή για την κατανόηση της αξίας του έργου του και της φιλοσοφίας του. Θέλουμε να αφομοιώσουμε τα μηνύματά του και να τα μεταδώσουμε στους πολίτες, ώστε να μείνουν παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Θα επιδιώξουμε να πετύχουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μέσα από ένα κύκλο ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Φιλοδοξούμε να αναδείξουμε την προσφορά του φιλόλαου στην ανανέωση της γλυπτικής, τόσο μορφολογικά όσο και ιδεολογικά. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο οικαστικός Ανδρέας Γιαννούτσος, πρώην Διευθυντής του Οικαστικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας. Ο φιλόλαος είναι ένας καταξιωμένος παγκόσμια δημιουργός που τιμάει την πόλη μας, όλες τις γειτονιές του κόσμου. Είναι ένας πολίτης της πόλης και πολίτης του κόσμου. Κατά συνέπεια υπάρχει μια αποχρέωση, θα έλεγα, μέσα από την τελική αυτή κορυφαία εκδήλωσή μας που καλύπτει το φάσμα των εκδηλώσεων του επετειακού έτους του 23-24, να είμαστε μέσα. Και είναι μια αποχρέωση, θα έλεγα, μια οφειλής που την είχαμε από παλαιότερα, τη χρωστούσαμε δηλαδή στον δημιουργό, γιατί είναι μια τεράστια φυσιογνωμία και
θα έλεγα ότι περί τα 100 μεγάλα του έργα δημόσιας γλυπτικής φιλοξενούνται σε χώρους παγκόσμια, της Γαλλίας και αλλού. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα από όλες τις περιόδους καλλιτεχνικής παραγωγής του καλλιτέχνη, τόσο των έργων της δημόσιας γλυπτικής και της μεγάλης κλίμακας μνημιακού χαρακτήρα, όσο και των γλυπτών του συνθέσεων με βιομηχανικά υλικά, όπως το πλημμένο σκυρόδεμα και τον ανοξείδωτο χάλιβα, όσο και έργων μικρότερης κλίμακας του εργαστηρίου, κατασκευών από πυλό, ξύλο, σίδηρο ή ανοξείδωτο χάλιβα. Στη Γαλλία και στο εξωτερικό είναι γνωστός κυρίως για τα έργα, τα μεγάλα έργα δημόσιου χώρου, για τις υδατοδεξαμενές της Βαλάνς. Εδώ όμως θα εκτεθούν άλλα έργα, διότι ο φιλόλογος ήταν ένας άνθρωπος που λάτρευε τη δουλειά του, δούλευε συνέχεια και στις ώρες που δεν ασχολούνταν με ένα μεγάλο μνημιακό έργο, έκανε άλλα γλυπτά. Το καλοκαίρι, ας πούμε, στην Ελλάδα, μάζευε ξύλο φθαρμένο από τη θάλασσα ή δούλευε ξύλο στον τόρνο του πατέρα του, που είχε πάρει στο εργαστήριό του, και έφτιαχνε ξύλινους πίνακες γεμάτα ποίηση και χιούμορ. Τον επαναπατρισμό τριών ελληνικών αρχαιοτήτων που είχαν απομακρυνθεί από την Ελλάδα σε άγνωστο χρόνο και κατέχονταν από Αμερικανό πολίτη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού σε μια σπουδαία εξέλιξη με άρωμα Θεσσαλίας. Καθώς ανάμεσα στα έργα ξεχωρίζει μια μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, η οποία πιθανότητα προέρχεται από την περιοχή μας. Η επιτύμβια αυτή στήλη, όπως και τα άλλα δύο αρχαία αντικείμενα, παραδόθηκαν στο προξενείο της Ελλάδας στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα μας και πλέον βρίσκονται για φύλαξη στη γλυπτοθήκη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος. Επαναπατρίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τρεις ελληνικές αρχαιότητες, ανάμεσά τους και μια θεσσαλική επιτύμβια στήλη που χρονολογείται στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. που είχαν απομακρυνθεί από την Ελλάδα σε άγνωστο χρόνο και κατέχονταν από Αμερικανό πολίτη. Πάντα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν επαναπατρίζονται αρχαίοι θησαυροί από το εξωτερικό. Κάτι βέβαια που είναι καρπός σκληρής εργασίας των διεθνών δικτύων που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως δήλωσε και η Υπουργός Πολιτισμού πριν λίγες μέρες. Ένα από τα αντικείμενα αυτά που μας ήρθε από την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ταυτίζεται με θεσσαλικό εργαστήριο. Είναι δηλαδή ένα έργο μια στήλη ανάγλυφης γυναίκας που πιθανότατα να έχει βγει από τη Θεσσαλία. Τα τρία αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν στο προξενείο της Ελλάδας στην Ατλάντα προκειμένου να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ο επαναπατρισμός αυτός είναι ενδεικτικός στη στάση που διαμορφώνεται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την ανάγκη διαφύλαξης πολιτιστικής κληρονομιάς και επιστροφής των αρχαιοτήτων στις χώρες όπου ανήκουν. Αντίστοιχα έργα σαν αυτό, καλής τέχνης, υπάρχουν στα μουσεία της Θεσσαλίας, όπως και στο Διαχρονικό Μουσείο φιλοξενούνται πολύ ωραία έργα επιτύμβιων στυλών αλλά και ολόγλυφα που παρουσιάζουν τα σχετικά εργαστήρια που υπήρχαν τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρσα Σταυρούλας Δρόλια, ο επαναπατρισμός αρχαιοτήτων που ανήκουν στην Ελλάδα αλλά βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας και υψηλής πολιτικής προτεραιότητας για το Υπουργείο Πολιτισμού. Δυστυχώς, ο δρόμος με τον οποίο αυτό έφτασε στο εξωτερικό είναι άγνωστος και δυστυχώς υπάρχει ακόμη το φαινόμενο της αρχαιοκαπηλείας τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Γι' αυτό και είναι διπλή χαρά όταν υπάρχουν τέτοιες επιτυχίες και επαναπατρίζονται αντικείμενα τα οποία έφτασαν έξω με άγνωστο τρόπο, όπως έχει δηλωθεί. Καρδιτσιώτες πολίτες μιλούν στη Θεσσαλία τηλεόραση και σχολιάζουν ποιον θεωρούν καταλληλότερο από τους 6 υποψηφίους για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δείτε τι απαντούν. Τον Αντρουλάκη. Νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλος. Ο Αντρουλάκης. Να σου πω κάτι. Μετά από τον Καραμαλή και τον Παπαντρέου, όλοι αυτοί είναι ανάξιοι. Δεν πολύ ασχολούμαι με τα πολιτικά, αλλά πάνω κάτω όλοι ίδιοι θα είναι, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτός. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, ξέχασα. Ποιος είναι πιο έτσι, θεωρείτε? Όλοι του ίδιοι είναι.
Για αύριο Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά του τμήματα από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά του τμήματα κατά τόπους έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Στη Θεσσαλία ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως και στις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς. Οι θερμοκρασίες τώρα στις κυριότερες πόλεις της κεντρικής Ελλάδος αναμένεται να κυμανθούν ως εξής. Στη Λάρισα από 16 έως και 31, στο Βόλο από 15 έως 30, στα Τρίκαλα από 14 έως 29, στην Καρδίτσα από 15 έως 30, στην Κατερίνη από 14 έως 29 και τέλος στη Λαμία από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται και το Δελτίο Ειδήσεων των 9 από τη Θεσσαλία Τηλεόραση. Επόμενο ραντεβού για ενημέρωση φυσικά εδώ στις 11. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.